Ξέρω και βουλευτές οι οποίοι χρωστάνε, ότι δεν έχουν να φάνε. Και εγώ ξέρω βουλευτές που χρωστάνε. Αλλά ξέρω και μερικούς που ξαφνικά βρεθήκανε με πολλά ακίνητα. Ναι. Και στη δήλωσή τους λέει γονική παροχή το ένα, γονική παροχή το άλλο. Ναι. Κάτσε ένα Χριστιανέ μου, πώς γίνεται, τι διάολο γίνεται εδώ, εμείς που ξεκινήσαμε τα χωριά μας, γιατί δεν είχαμε ούτε κανονικές παροχές ούτε ακίνητα. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Εξήγηση. Εγώ έχω εξήγηση να πω ότι πολύ καλά το θέτεται στη βάση του το θέμα ότι δεν είναι όλοι έτσι και ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τους πάντες. Δηλαδή, ακούστε κύριε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μερικοί είναι χειρότεροι. Ναι, συμφωνώ και αυτό. Έτσι. Έχει την αλήθεια που πρέπει και αυτό. Ναι, δεν μπορεί να το λέει. Δεν σε πιστεύει κανένας. Όλος ο κόσμος. Τον καθαρό δεν τον πιστεύει κανένας. Να σου πω κάτι. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως. Δυστυχώς. Να λέμε ότι δεν υπάρχει έστω ένας καθαρός. Τότε κατέρευσε. Υπάρχουν καθαροί ευτυχώς αυτή την ελπίδα σε αυτή τη ζωή. Αυτή είναι εγώ πάντως έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν περάσει και από υφυπουργοί και από υπουργοί και αυτοί. Οι οποίοι όλοι μας έχουμε γνωρίσει. Καταντήσανε ή ξέρω εγώ κι άλλοι. Κι άλλοι. Και ανώτατοι αξιωματικοί και αυτό. Βεβαίως. Οι οποίοι καταντήσανε κάποια στιγμή μέσα στην απελπισία τους όταν βλέπουν το λαμόγιο δίπλα και να μερικοί περνάει θαυμάσια. Και καταντήσανε να κάνουν στον καθρέφτη κανένα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ναι, ακριβώς. Έχω άδικο. Όχι, δεν έχει άδικο. Λοιπόν, να σου λέει, μαλάκα. Αυτό λένε μπροστά στον καθρέφτη τους. Βλέποντας τους άλλους να προκαλούν και να ζουν ζωή χαρισάμενη. Έχω άδικο, πες μου. Το είδε σε κάποιον εχθές. Άντε σε παρακαλώ. Την άλλη πλευρά όμως να σου πω κάτι.